Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ολλανδία, ναι, Ολλανδία που έχει και κρύο σήμερα. Ναι, βάλε ζακέτα. Δεν έχουμε πάνω από 12-13 βαθμούς. Ναι, τόσο πολύ ρε φίλε. Ναι, ναι. Ξημέρωσε με πολύ κρύο. Έχει ηλιό που ευτυχώς το σώζει λίγο, αλλά είναι η θερμοκρασία χαμηλή. Λοιπόν, με εσάς σίγουρα. Τι, καλά, εδώ πέρα έχει κάνα 35 πάλι. Αυτά είναι. Άστο. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, για πες. Αυτό για τον ΠΑΟΚ είναι λίγο σχετικό, γιατί εντάξει, μιλάμε για, νέα, για ίδια πρόσωπα, αλλά και πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μετρούσαμε χθες πόσοι μπορεί να είναι άνω των 25, mm-hmm. 25 έτσι. Δεν πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός εκείνων που είναι, ας πούμε, λίγο μεγαλύτεροι και πάνω από τα 25 τους χρόνια. Η Ζίφκοβιτς, οι δύο Βραζιλιάνοι, οι δύο Αυστριακοί, ο Νάρη, ο Μπράντον Τόμας και μέχρι εκεί δεν έχει άλλους πιο έμπειρους. Όλοι οι υπόλοιποι, όλοι, πάνω από 15 ποδοσφαιριστές είναι νεαροί κάτω των 23 και σχεδόν όλοι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κυρίαρχη εικόνα των πρώτων ωρών, των πρώτων ημερών. Δηλαδή, ναι, μεν διαβάζεις το ρόστερ, το διαβάζαμε... άλλο το διαβάζεις και άλλο το βλέπεις, να το νιώθεις και να καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για πολύ νεανική ομάδα. Που βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός, έτσι κι αλλιώς, και δεν θα έπρεπε στο ξεκίνημα του βασικού σταδίου να είναι αυτή η εικόνα, αλλά αυτή είναι και ο ΠΑΟΚ τρέχει να γεμίσει με εμπειρία και προσωπικότητα όπως ήταν εξ αρχής ο στόχος. Και πραγματικά τρέχει αυτή η έννοια της βιασύνης και το ότι πλέον τρέχουμε και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το αντιλαμβάνεσαι από κάθε κίνηση και του προπονητή και των παραγόντων. Έρχεται ο Βιερίνια, ένας θα έρθει λογικά ο Ινκόγκ που από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη. Δύο, πρέπει να έρθουν σύντομα οι άλλοι δύο Αφρικανοί, ο Μπάμπα Ράχμα και ο Σαμάτα που δεν έκλεισαν ακόμα βέβαια. Mm-hmm. Περιμέναμε την Κυριακή ίσως ότι χθες θα έκλειναν. Με τον Μπάμπα Ράχμαν φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ακόμα και με την Τζέλσι υπάρχει μια συμφωνία του ΠΑΟΚ για κάποια μπόνους που θα πάρει η αγγλική ομάδα αν ο ΠΑΟΚ μπει σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Κι όμως, όμως η Τζέλσι για τον Μπάμπα Ράχμαν ασχολείται και με το τι μπορεί να πάρει, τι μπορεί να κερδίσει από την απελευθέρωση και το πούμε έτσι στο συμβόλαιο. Με το Σαμάτα δεν τα έχει βρει εντελώς με την Φενέρ. Είναι οι δύο υποθέσεις που πραγματικά προκαλούν αγωνία για να κλείσουν αυτές τις ημέρες και να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, ώστε να αρχίσει να αλλάζει η εικόνα του συνόλου και να αρχίσει να γεμίζει με περισσότερη εμπειρία στην προπόνηση στα φιλικά, τα οποία ξεκινούν από αύριο μέχρι και τις 27 που ο ΠΑΟΚ θα παίξει. Δημήτρη, το Ίγκασον τελείωσε. Δεν έχουν ανακοινωθεί συμφωνίες, αλλά δεν τον περιμένουμε. Θεωρείται τελειωμένο, με πολλές εντυπωσιακές λεπτομέρειες να βγαίνουν από τη Δανία, mm-hmm. για το συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας που του δίνουν, με πολλά χρήματα άνω του εκατομμυρίου. Πήρε την απόβασή του, το ΠΑΟΚ πήρε δική του απόφαση να τον παραχωρήσει με 4 εκατομμύρια ευρώ. Και γρήγορα να πάει στην επόμενη μέρα με τον Ενκόγκ τον Νιγηριανό. Τα λέγαμε και χθες, εντάξει, χάνεται μια σταθερά, ξέραμε τι δίνει ο Ίγκασον στον ΠΑΟΚ. Αποκτάται ένας ποδοσφαιριστής που θεωρητικά μπορεί να φτάσει σε πιο υψηλά στάνταρ, ειδικά με την τεχνική του και τη συμμετοχή του στο build-up της ομάδας. Όπως ήθελε ο Λουτσέσκου, το παραλαμβάνω, δεν έθεσε βέτο για τον Ίγκασον, έχοντας βρει έναν αντικαταστάτη που ίσως το θεωρεί καλύτερο. Επαναλαμβάνω, όλα θεωρητικά είναι, θα φανεί στο γήπεδο. Στο καλοκάτω υπάρχει, είναι ένας νέος παίκτης που πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Πρώτο φιλικό, Δημήτρη. Αύριο με τη Στεάουα, 7:30, εδώ κοντά που είμαστε επί Ολλανδικού εδάφους. Η Στεάουα με Ηλία Χαραλάμπους. Με Ηλία Χαραλάμπους, Ο Χαραλάμπους, ο οποίος παρακολούθησε την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Κύπρο τον Νοέμβριο, που ήταν ο ΠΑΟΚ, τον Δεκέμβριο που ήταν στην Κύπρο, και τώρα είναι προπονητής στη ρουμανική ομάδα. Και έτσι ξεκινάει ο ΠΑΟΚ τα φιλικά του με το ρόστερ το οποίο είναι εδώ. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.